εξορισμού ισοδυναμεί τουλάχιστον με την απόλυση του 15% των αξιολογουμένων. Αυτό είναι λάθος, είναι, αυτό είναι μία ρήτρα. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει, κύριε Καψή. Ελάτε, κύριε Καψή. Ένα λεπτό. Υπάρχει και το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι. Το 15% από αυτό που θα αξιολογηθούν θα χαρακτηριστούν στάσιμοι και θα είναι προς απόλυση. Ένα αυτό. Μα υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση, κύριε Φίλη. Για πολλά πράγματα υπάρχει συνταγματική κατοχήρωση και όλα στην πράξη καταργούνται. Δυστυχώς έχουμε ένα παρασύνταγμα σήμερα στη χώρα μας και όχι τη συνταγματική διάταξη για τα δικαιώματα των πολιτών. Το δεύτερο στοιχείο. Είναι βαρύ αυτό όμως. Βεβαίως. Δηλαδή το μνημόνιο τι είναι, δεν είναι παρασύνταγμα. Αυτό που λέει ο κύριος, το μνημόνιο είναι παρασύνταγμα. Δεν υπάρχει το 15%. Και οι μηχανισμοί της Τρόικα λειτουργούν ως παρακράτος σήμερα στην Ελλάδα. Προχωράμε όμως τώρα. Για να συμπληρώσω. Οι διευθυντές στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν προβλέπει αυτό που γίνεται. Γιατί τι είναι ανήθικο και τι είναι ηθικό, μην το πιάσουμε. Όχι, είναι ανέτοιμο και ανήθικο. Προβλέπει τον διευθυντή. Ντε και καλά από τους λίγους υπαλλήλους που έχει. Οπωσδήποτε το 15% για να το αξιολογήσει κάποιος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι 99% ένα λεπτό. Αν το 99% δεν αξιολογούνταν ως άριστοι, ίσως να μην είχαμε φτάσει στην ποσόστοση. Βεβαίως. Δεν γίνεται να μιλάτε παράλληλα. Θέλω μια σύμπτωση εισαγωγικά αυτή την περίοδο. Οι απολύσεις δεν γίνονται μόνο στο δημόσιο τομέα, γίνονται και στο ιδιωτικό. Μόλις προχθές, με την ιστορία των ομαδικών απολύσεων μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που ξεκινήσαν από μια βιομηχανία, μπήκαμε πια στην παράκαμψη της νομοθεσίας και απελευθερώνονται οι ομαδικές απολύσεις. Τι θέλω να πω, ότι το μέλλον στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για τους εργαζόμενους είναι κοινό. Δυστυχώς είναι κοινό και είναι δυσίωνο. Δεν έχουμε τους βολεμένους συσταγωγικά στο δημόσιο τομέα. Τέλειωσε αυτό το πράγμα, ούτε τους εξασφαλισμένους με κάποιο τρόπο λόγω της ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα. Το μνημόνιο επιφυλάσσει κοινή μοίρα, η Τρόικα επιφυλάσσει κοινή μοίρα για όλο τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς στην ανεργία τη σημερινή φτάσαμε με τη ρόδα.